10 φαγητά να τρως για γρήγορο αδυνάτισμα. Είναι μια λίστα με 10 μυστικά φαγητά τα οποία μπορείς να τρως από σήμερα κιόλας για να αποκτήσεις επιτέλους αυτήν την επίπεδη κοιλιά. Πάμε στο πρώτο φαγητό που πρέπει να τρως οπωσδήποτε, το οποίο είναι ψωμί του τοστ. Οποιοςδήποτε υδατάνθρακας, ακόμα και βραστή πατάτα απ' έξω, δεν το ακουμπάμε, πάει σκουπίδια. Το μόνο που θα μπορούσαμε να φάμε και απ' έξω και στο σπίτι και αν το φοβόμαστε καθόλου, είναι το ψωμί του τοστ. Και ο λόγος είναι ο εξής. Χρησιμοποιείται σε διάφορες συνταγές, θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς σε μια συνταγή, και είναι ορισμένη ποσότητα. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις πόσο ακριβώς θα φας. Θα φας 2 κομμάτια, 3 κομμάτια, 4 κομμάτια. Που μου στέλνει ένα. Τρώω αυτό που μου λες και δεν χάνω. Τρώω, για στείλω μου τη φωτογραφία να δω. Στείλω μου φωτογραφία τώρα που τώρα θα φας, έτσι δεν είναι. Στείλω φωτογραφία να δω τι τρως. Και είναι το πιάτο να πούμε ένα βουνό από ρύζι. Του λέω αγόρι μου, του λέω. Δεν σου είπα 2 χούφτες ρύζι. Τι είναι αυτό, αυτό είναι 22 χούφτες ρύζι. Στο ψωμί του τοστ δεν πατώνεται αυτό το πράγμα. Έλεγχος μερίδας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ψωμί του τοστ οπωσδήποτε. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα ασπράδια. Μπορείς να τα κάνεις ομελέτα, μπορείς να το βάλεις σε άλλα φαγητά, μπορείς να το συνδυάζεις, μπορείς να το κάνεις σαλάτα, μπορείς να το βάλεις όπου θες. Σκέψου ότι μπορείς να βάλεις μισό λίτρο ασπράδια που είναι περίπου 25 αυγά και είναι καθαρή πρωτεΐνη. Μπορείς να το φας όλο αυτό σε ένα γεύμα και να μην παχύνεις, να αδυνατήσεις. Όλο αυτό θα πάει στους μύες σου και θα κάψει λίπος στην κοιλιά. Πάμε στο φαγητό νούμερο 3, το οποίο είναι οι αυγόφετες. Εάν πάρουμε τα 2 προηγούμενα, το ψωμί του τοστ και τα ασπράδια, έχουμε τη μαγική συνταγή της αυγόφετας. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο φαγητό. Είναι σαν να τρως βάφλες κάθε μέρα και αδυνατίζεις. Μην κρίνετε κάτι χωρίς να το δοκιμάσετε. Πηγαίνετε, φτιάξτε λίγες αυγόφετες, φάτε τις και πείτε μου ότι δεν έχουν ακριβώς ίδια γεύση και καλύτερη από βάφλα, χωρίς καθόλου προετοιμασία, με 5 λεπτά μαγειρέματος. 100 θερμίδες ανά αυγόφετα. Φας 4, έχεις φάει 400 μόνο θερμίδες, το μισό είναι πρωτεΐνη. Το Πάσχα είναι σε 3 μήνες από τώρα, οπότε αν ξεκινήσεις τώρα, έχεις μια ελπίδα να χάσεις την κοιλιά μέχρι το Πάσχα. Οπότε τι μπορείς να κάνεις, πάτα το link κάτω στην περιγραφή ή εδώ στην κάρτα που πετάγεται και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω βήμα προς κυριολεκτικό βήμα. Πώς να εξαφανίσεις την κοιλιά εσύ προσωπικά. Πάμε στο επόμενο φαγητό που πρέπει να εντάξεις οπωσδήποτε, το οποίο είναι οι φραούλες. Δεν με νοιάζει αν είναι της εποχής ή όχι. Εάν της εποχής θα τα πάρεις φρέσκα, αν δεν είναι της εποχής θα τα πάρεις κάτι ψυγμένα. Μα δεν θέλω να τρώω κάτι ψυγμένα. Θες να έχεις επίπεδη κοιλιά. Ποιον κοροϊδεύεις ρε φίλε, πας τρως μαλακίες, πας τρως πατάτες, πας τρως μπέργκερ, πας... Και δεν θες να φας τη φράουλα επειδή είναι κάτι ψυγμένη. Να τρελαθούμε, να τρελαθούμε. Να τρελαθούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλουμε να δυνατήσουμε. Ποιο είναι το φρούτο με τις λιγότερες σχεδόν μηδενικές θερμίδες? Η φράουλα. Πήγαινε εσύ, φάει μπανάνα. Μπανάνα. Λες και είσαι ο Μόγκλι. Πάμε στο επόμενο φρούτο, το οποίο τρώμε οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Έχει τις ίδιες θερμίδες με τη φράουλα, είναι το καρπούζι. Όποτε έχει καρπούζι, τρώμε καρπούζι. Όποτε δεν έχει καρπούζι, τρώμε φράουλες. Όποτε δεν έχει καρπούζι και φράουλες, τρώμε κατεψυγμένες φράουλες. Εντάξει, αυτό είναι το μυστικό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το γιαούρτι 2%. Εξαιρετική επιλογή, εξαιρετική επιλογή. Γιαούρτι 2%. Κάνει όλο τη μαλακία, παίρνει γιαούρτι 10%. Παίρνει γιαούρτι με πέτσα. Α, η πετσούλα, η πετσούλα. Μη δεις πετσούλα, τρέχεις αμέσως. Πετσούλα στο γιαούρτι, πετσούλα στο αρνάκι, πετσούλα στο βόδι. Λοιπόν, εδώ τρώμε μόνο το στραγγιστό, το γιαουρτάκι, το 2% και τέλος. Τώρα, εάν συνδυάσουμε τις φράουλες και το γιαουρτάκι, τι έχουμε? Το παγωτό 0 θερμίδων. Έχουμε και εκεί τη συνταγή, όπου βάζεις φράουλες, βάζεις παγάκια, μπορείς να βάλεις και λίγο γιαούρτι ας πούμε. Θα τα χτυπήσεις στο blender και θα βγει ένα απίστευτο, απίστευτο παγωτό. Πάτησε πάλι, έχω και αυτή τη συνταγή στο προφίλ μου, πάτα, δέστη και μετά άλλα να μου πεις. Δοκίμασέ τη και μετά άλλα να μου πεις. Πάμε στο επόμενο φαγητό που είναι απίστευτο, ζελές χωρίς ζάχαρη. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα το ζελέ χωρίς ζάχαρη. Α, μα δεν είναι φυσικό, δεν τον είναι συσκευασμένο και πού θα πάει αυτή η κοινωνία. Ράψτο, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει. Όλο το σακουλάκι βγαίνει ένα πράγμα τόσο, 2 λίτρα και έχει 30 γραμμάρια πρωτεΐνες και τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να φας δεύτερο. Δεν και να θες. Πάμε ένα στοίχημα. Πήγαινε, πάρε ζελέ χωρίς ζάχαρη. Βάλ το στο πιάτο σου. Ωραία, βάλ το να φας. Και μετά προσπάθησε να φας και δεύτερο. Δεν γίνεται. Και αυτό είναι το μυστικό. Να τρως φαγητά τα οποία το κάνουν σχεδόν αδύνατον να μην χάσεις. Πάμε στο επόμενο φαγητό, το οποίο είναι το σπανάκι. Σπανάκι τρώει ποπάι, σπανάκι τρώει και ο σαρό. Καλά, πολύ καλά θα κάνεις να τρως και εσύ σπανάκι. Ομό, ψητό, τηγανιτό, σε φαγητά, σε σπανακόριζο, ό,τι θες, σπανάκι, οπωσδήποτε, εξαιρετική επιλογή. Τίγκα στην πρωτεΐνη, τίγκα στις φυτικές ίνες, τίγκα
Τίγκα, 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 στα αντιοξειδωτικά, βιταμίνες. Αν τρως μόνο 100 γραμμάρια σπανάκι κάθε μέρα για το υπόλοιπο τη ζωή σου, είσαι οκ, okay σε όλες τις βιταμίνες. Έχεις πάρει όλες τις βιταμίνες και είσαι οκ. Okay. Πάνε παίρνουν πολυβιταμίνες, πάνε παίρνουν σπόρους τσία μαλακίες, ενώ το σπανάκι τα έχει όλα. Και μετά πάμε στα κρέατα που μπορούμε να τρώμε, το οποίο είναι φιλέτο κοτόπουλο, τόνος για παράδειγμα, και τα κρέατα λευκά ψάρια. Και όπως είπαμε, μην ξεχάσεις ότι το Πάσχα είναι σε 3 μήνες από τώρα. Οπότε μπες τώρα να δεις το σεμινάριο στο προφίλ μου, στο link στο προφίλ μου, τώρα. Μην χάνεις άλλο χρόνο. Δες το τώρα, δοκίμασε το για 3 μέρες και μπορεί να είναι αυτή η δίαιτα που θα σου αλλάξει τη ζωή. Δεν χάνεις τίποτα, να το δοκιμάσεις. Εντάξει.